Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι θα αλλάξουν τα ποσά φέτος των επιδοτήσεων. Τι γνωρίζετε, κύριε Χιλετζάκη? Όντως, κύριε Κουμαντάκη, την πρώτη συνεδρίαση που κάνανε οι Υπουργοί Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 25 του Μάρτη, το πρώτο θέμα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν να δοθεί νωρίτερα η προκαταβολή που είχε παραδοσιακή ημερομηνία 15 Οκτωβρίου. Αυτή η προκαταβολή θα δοθεί μετά τις 15 του Ιουνίου, που θα κλείσει και επίσημα το ΟΣΔΕ, δηλαδή η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 2020, που πήρε επίσημα παράταση από την Κομισιόν για ένα μήνα, δηλαδή έκλεινε 15 Μαΐου και πήραν παράταση ένα μήνα. Το είχαμε πει και στην εκπομπή σας πριν από πάρα πολύ καιρό αυτό. Επομένως, η παράταση υιοθετήθηκε. Με το κλείσιμο της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων θα έχουμε πληρωμή τις επόμενες μέρες. Άρα, μετά τις 15 Ιουνίου έρχονται πληρωμές για τις επιδοτήσεις. Σωστά. Τα τελευταία χρόνια η προκαταβολή που δινόταν ήταν της τάξης του 70% της βασικής ενίσχυσης. Φέτος η προκαταβολή, από ό,τι μας διαβεβαιώνουν, αλλά και από ό,τι τα μηνύματα που έχουμε από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι της τάξης του 85%. 85% δηλαδή, της συνολικής, της βασικής ενίσχυσης. Της βασικής. Ενώ δινόταν προκαταβολή για τη βασική ενίσχυση το 70% τα Σωστά. προηγούμενα χρόνια, το μήνα Οκτώβριο. Μάλιστα. Τι αλλάζει, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, κύριε Χιλετζάκη? Καταρχήν, φέτος δουλεύουμε με τηλεργασία. Φέτος ήταν η χρονιά γέφυρα που έπρεπε να φτιάξουμε μια ασφαλής ενεργοποίηση για να μπούμε στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινούσε από το 2021 μέχρι το 2027. Mm-hmm. Πάρθηκε άλλη μια παράταση που πρέπει να τα αναφέρουμε μέσα από την εκπομπή σας, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, ότι δεν τελειώνει το 2020 που ήταν επίσημα να τελειώσει φέτος, mm-hmm. θα τελειώσει το 2023. Επομένως, ό,τι δικαιώματα δικαιάται ο κάθε παραγωγός που παίρνει και μέχρι τώρα, ναι. Που έκλεισε δηλαδή προγραμματική περίοδο 15-19, θα τα παίρνει και μέχρι το 23. Μέχρι το Δεκέμβριο του 23, ό,τι επιδοτήσεις παίρνει μέχρι σήμερα ένας παραγωγός, θα τις παίρνει και μέχρι το Δεκέμβριο του 23. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για να ποντάρει ο παραγωγός, ιδιαίτερα μετά από μια δύσκολη συγκυρία που πέρασε την προηγούμενη χρονιά, το 2019, που επιτρέψτε με, νομίζω πολλοί είναι οι παραγωγοί, ελαιοπαραγωγοί κυρίως, οι οποίοι νιώθουν αδικημένοι, νιώθουν ρηγμένοι, γιατί νομίζω κάποια ποσά ακόμα δεν έχουν κατατεθεί στο κομμάτι της αποζημίωσης, και είναι και άλλοι οι οποίοι θα περίμεναν, εννοείται, κάποια στήριξη από την πολιτεία. Κακά τα ψέματα. Το 2019, κύριε Κουμαντάκη, ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς από τον Εύρο και μέχρι και την Κρήτη. Αυτή η χρονιά μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Μόνο οι αναγγελίες, οι κατεγραμμένες επίσημα από τον ΕΛΓΑ, έχουν ξεπεράσει τις 100.000. Το ποσό που δικαιούνται ακόμα να πάρουν σαν εγκαθάριση το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο για το 2019 είναι της τάξης του 35%, που πραγματικά έχουμε γίνει στενό, έχουμε μαρκάρει τον Υπουργό στη γωνία για να το πληρώσει μέχρι και τέλος Ιουνίου. Mm-hmm. Ο ΕΛΓΑ κάνει κάθε 2 μήνες πληρωμή. Ευελπιστούμε ότι θα ακουστούμε. Μπορεί και τέλος Μαΐου να έχουν μπει τα χρήματα. Ακόμα δηλαδή και τα υπόλοιπα δηλαδή του 19 μπορεί να έχουν μπει μέχρι τέλος Μαΐου. Τα υπόλοιπα του 19, ναι. Τέλος Μαΐου λογικά θα κάνει ο ΕΛΓΑ μία πληρωμή και εκεί μέσα ευελπιστούμε να μπει το 35% και με αυτό το 35% να ολοκληρωθεί η εγκαθάριση των ζημιών του 2019. Όσο αφορά τους ελαιοπαραγωγούς, έχουμε πραγματικά στοιχεία πλέον και δεν μιλάμε ούτε με υποθέσεις ούτε με προβλέψεις. Τα πραγματικά στοιχεία είναι ότι η ελαιοκομεία σε όλη μας τη χώρα έχει πληγεί επί 2 συναπτά έτη με 500 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα έχουν φύγει από την αγορά, έχουν φύγει από τις τσέπες των παραγωγών και τα ζητάει σήμερα ο ελαιοπαραγωγικός ο κόσμος. Ο Μάλιστα. Υπουργός έχει στο σιρτάρι του 150 εκατομμύρια. Θα τα μοιράσει τις επόμενες μέρες. Από ό,τι σήμερα συζητούσαμε με στελέχη του Υπουργείου, μας είπαν ότι θα μπουν οι εγωπροβατοτρόφοι, θα μπουν οι χειροτρόφοι. Είχε ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπουν οι ανθοκόμοι με 10 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. ότι θα μπουν οι αλλιείς με άλλα 15. Δεν ακούμε πουθενά όμως την ελιά. Η ελιά έχει πληγεί η Κρήτη
όπως δεν έχει πηγεί τα τελευταία 100 χρόνια. Αν η πολιτεία και το Υπουργείο δεν ενισχύσουν τον ελαιοπαραγωγό, πραγματικά αυτός ο χρυσός, η ναυαρχίδα μας στις εξαγωγές, θα χαθεί τον επόμενο καιρό. Και φαντάζομαι σας το ρωτάνε όλοι οι ελαιοπαραγωγοί πλέον, αν θα πάρει τιμή το λάδι, εάν θα δούμε μια άσπρη μέρα στο κομμάτι της πυρομής του λαδιού, στην τιμή του λαδιού, μετά και από τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά που κοιμάνθηκε η τιμή του το προηγούμενο διάστημα, στο 2,20, στο 2,10, στο 1,5 ευρώ σε πολλές περιπτώσεις. Στο 1 ευρώ, στο 1 ευρώ, έτσι. Τα βιομηχανικά ελαιόλαδα που ήταν πάρα πολλά στην Κρήτη μας, δηλαδή πάνω από 1,5 οξέο, 1,2, 1,3 κτλ. Ναι. Κύριε Κουμαντάκη, υπάρχει μια εμπορική ζήτηση στο ελαιόλαδο τις τελευταίες 45 μέρες της καραντίνας του κορονοϊού. Ναι. Είναι ένα τρόφιμο, είναι μια υπερτροφή μακριάς διάρκειας που τη θέλει το κάθε νοικοκυριό στο σπίτι του. Γι' αυτό κοιτάξαν να εφοδιαστούν οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά και στο εξωτερικό, με ελαιόλαδο για να το έχουν τις δύσκολες μέρες που περνάει όλος ο κόσμος. Δεν έχει όμως αυξηθεί η τιμή. Αυξήθηκε η εμπορική ζήτηση, δηλαδή οι ποσότητες γινόταν, οι εξαγωγές με το σταγονόμετρο αυξηθήκανε, αλλά δεν αυξήθηκε η τιμή. Δυστυχώς, ο ελαιοπαραγωγός πρέπει να στηριχτεί. Εμείς μιλάμε για τον ελαιοπαραγωγό της Κρήτης. Το πλήγμα στην Κρήτη ήταν τεράστιο. Είμαστε κάθε μέρα στην Ήπεθρο, βλέπουμε τις καλλιεργητικές εργασίες που κάνει ο κάθε παραγωγός. Είναι μετρημένα τα λιώφυτα που λιπανθήκανε, είναι μετρημένα τα λιώφυτα που καθαριστήκανε και είναι και μετρημένα τα λιώφυτα που οργώνονται. Εάν πραγματικά δεν ενισχυθεί ο παραγωγός, θα χάσουμε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο που έχουμε, που λέγεται κριτικός ελαιώνας, ελαιοκομεία στην Κρήτη. Και βλέπουμε ότι ιδιαίτερα σε μία περίοδο, θα μου επιτρέψετε κύριε Χιλετζάκη, να πω ότι ο κόσμος φαίνεται να έχει μια τάση να επιστρέφει στον πρωτογενή τομέα και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να πιέσετε και εσείς από πλευρά σας, προκειμένου τελικά να παγιωθεί μια σταθερή τιμή, μια τιμή που θα καλύπτει τον παραγωγό, μια τιμή η οποία θα καλύπτει και τον έμπορο στην τελική φάση, αλλά και σε όλους όσους ασχολούνται τελικά με το κομμάτι της εκμετάλλευσης του ελαιολάδου. Είμαστε αποδέχτες καθημερινά και ειδικά της αγωνίας των Ελλήνων πολιτών που είναι και στην πρωτεύουσα την Αθήνα αλλά και στο νομό Ηρακλείου, εδώ στο Ηράκλειο στην πόλη μας, που θέλουν να επιστρέψουν. Αν ήταν ελεύθερα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, να ξέρετε ότι η μισή Αθήνα θα είχε αδειάσει, για να μην πω παραπάνω. Το 70 με το 80% της Αθήνας θα είχε αδειάσει και θα είχε πάει στην Ήπεθρο. Μάλιστα. Οι άνθρωποι θέλουν να ξεδώσουν. Τους βλέπουμε καθημερινά, είμαστε στα χωράφια και βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται, μαζεύουν χόρτα. Τώρα είναι η εποχή με τα αμπελόφυλλα, χοχλιούς. Τους βλέπουμε ότι ξεδίνουν, βγαίνουν έξω, θέλουν να περπατήσουν, θέλουν να αναπνεύσουν τον καθαρό αέρα. Βλέπουμε χωράφια που ήταν εγκατελειμμένα, αλλά ήταν συναισθηματικά, τα κρατούσαν κάποιοι άνθρωποι ή κάποιοι συνανθρώποι μας που ασχολούνταν ετεροπαγγελματίες με κάτι άλλο. Και δεν τα είχαν καλλιεργήσει ποτέ και ήρθανε και δίνανε ό,τι καλλιεργητική γνώση είχαν αυτή τη λύση μέσα στο χτήμα τους για να μπορέσουν να έχουν μια αγωνία και μια διέξοδο αυτές τις μέρες, να ξεδώσουν και να είναι στη φύση που πραγματικά μας κάνει καλό σε όλους. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Χιλετζάκη. Πείτε μου δύο ερωτήσεις τηλεθεατών πολύ σύντομα για να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Πρώτον, τι θα γίνει με όσους αγρότες οι οποίοι τελικά οφείλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χρωστούν δηλαδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θα τους παρακρατηθεί το ποσό από την καταβολή της επιδότησης τον Ιούνιο, πρώτον, και δεύτερον, τι γίνεται με την απόσταξη κρίσης, βέβαια εκεί πάμε στο κομμάτι της αμπελουργίας. Η ερώτηση έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κρατάει χρήματα, τα κρατάει ο ΕΛΓΑ. Εκεί ο Υπουργός ανάφερε ότι υπάρχει φως στο τούνελ όσο αφορά θα δώσω την αποζημίωση, θα κρατηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, να μην ανησυχούν οι συγκεκριμένοι παραγωγοί. Αν θα γίνει πληρωμή με υπουργική απόφαση, θα κρατηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν τις έχει πληρώσει ο παραγωγός. Ναι. Και θα πάρει τα ρέστα όσο αφορά την αποζημίωση του 19. Όσο αφορά τα αμπελοϊνικά προϊόντα, έχουν τελματίσει κυριολεκτικά, κύριε Κουμαντάκη, οι δεξαμενές είτε συνεταιριστικών, είτε ιδιωτικών, είτε μεγάλων, είτε μικρών εινοποιείων και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα είναι γεμάτες. Οι εμπορικές πράξεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Το 97% είναι αδρανοποιημένο.
γίνεται μια εμπορική πράξη διαδικτυακά και λίγο από το σούπερ μάρκετ Τσινίθ και τώρα λίγο το Πάσχα, ο ίνος κατά 3%, ναι. Αν το Υπουργείο δεν στηρίξει και τον ιδιώτη αλλά και το συνεταιριστικό εινοποιείο, ο τρίγος που έρχεται μέσα σε λίγους μήνες, σε 3-4 μήνες που ξεκινάει ο τρίγος, ειδικά στην Κρήτη, θα βρει χιλιάδες ποσότητες ταφυλιών αδιάθετες και κυριολεκτικά θα μείνουν πάνω στις κουρμούλες. Δεν θα τριγηθούν τα σταφύλια φέτος, δεν υπάρχει χώρος να μπουν, οι δεξαμενές είναι γεμάτες και η καταστροφή είναι διπλή. Είναι και για τον αμπελουργό, αλλά και για τον εινοποιό, που το λευκό κρασί, που είναι ένα παραδοσιακό κρασί, ειδικά της Κρήτης, μάλιστα, δεν έχει ζωή τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή το κόκκινο που παλαιώνει και μπορούμε να το διατηρήσουμε και 4 και 5 και 6 χρόνια. Το λευκό κρασί τη δεύτερη χρονιά, αν δεν έχει φύγει, αλλοιώνεται το χρώμα. Αλλοιώνεται, του, έχετε δίκιο. Και είναι μια μεγάλη καταστροφή για τον εινοπαραγωγό. Κύριε Χιλετζάκη, έχουμε, ναι, έχουμε κάνει επανειλημμένος, ναι, ερωτήσεις στον Υπουργό. Έχουμε στείλει επιστολή και σαν Ένωση Ηρακλείου και σαν Οξιοποιεί Ελλάδος. Έχουμε στείλει και επιστολή σαν ομάδα μελουργών τώρα, σήμερα το μεσημέρι, που τη συνυπογράφουμε και σαν Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης. Που, γιατί κακά τα ψέματα, τα σουλτανιά σταφύλια τα τελευταία χρόνια οδηγούνται όλα στην εινοποίηση. Η σταφίδα μας έχει παγώσει και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον παραγωγό. Εάν δεν στηριχτούν τα εινοποιεία, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα φέτος. Μάλιστα. Και χτυπάμε τον καμπανάκι του Τσιντή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια γενικότερη ανάταση, ένα κλίμα ανάτασης στους κόλπους των αγροτών, των ελαιοπαραγωγών και των αμπελοκαλλιεργητών, κύριε Χιλετζάκη, και να μην ακούμε πλέον αρνητικές ειδήσεις που αφορούν τον πρωτογενή μας τομέα. Ας έρθει επιτέλους αυτή η ανάπτυξη που τόσο καιρό νομίζω παλεύετε κι εσείς και όλοι οι αγρότες στην Κρήτη. Να είστε καλά, κύριε Χιλετζάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.